Φίλαθλοι, καλώς ήρθατε στην 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Συνθέσεις των ομάδων. Φιλοξενούμενοι, Θύελλα Φιλώτα. Νούμερο 1, Στεριάκης. Νούμερο 2, Σιδηρόπουλος Γιώργος. Νούμερο 3, Κιοσκερίδης. Νούμερο 4, Μπάμπαρης. Νούμερο 5, Κλαζόγλου. Νούμερο 6, Μισαηλίδης. Νούμερο 7, Μουρατίδης. Νούμερο 8, Σιδηρόπουλος Χάρης. Νούμερο 9, Χαϊτίδης. Νούμερο 10, Θεοδουλίδης. Νούμερο 11, Μαρκόπουλος. Και τώρα, η αγαπημένη μας ομάδα, Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Νούμερο 1, Σιριτούδης. Νούμερο 2, Αβραχαμιά. Νούμερο 3, Κατρανίτσας. Νούμερο 4, Δούπας. Νούμερο 5, Βαρμπαγιάννης. Νούμερο 6, Ελληνίδης. Νούμερο 7, Τωρομανίδης. Νούμερο 9, Κυλιάρης. Νούμερο 9, Γκαϊδατζής. Νούμερο 10, Φλόρος. Νούμερο 11, Αγγελακάκης. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Τσουμαλάκης από το σύνδεσμο Ξερών, με βοηθούς τους κύριο Κρυονά από το σύνδεσμο Ξερών επίσης και Ζήγρα από το σύνδεσμο Δράμας. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Φτάσαμε στο τελείωμα του πρωταθλήματος. Δύο ομάδες που έδειξαν την αγωνιστική τους δύναμη σε όλη τη διάρκεια, σταθερή δύναμη. Θα μιλήσω και για την ομάδα μου και για τον εθνικό. Και θα ήταν κρίμα μία από αυτές τις ομάδες να χάσει την κατηγορία. Ο αέρας δεν βοήθησε ώστε να παιχτεί ποιοτικό ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε κατοχή η ομάδα του Εθνικού, αλλά μας έπαιζε ανορθόδοξα με μεγάλες μεταβιβάσεις, οι οποίες δεν δημιουργούσαν κινδύνους στην αιστεία μας. Στο δεύτερο ημίχρονο πήραμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς μία απόφαση του διαιτή που τη θεωρώ ήταν λάθος εκτίμηση, δεν έπεσε και εμένα ο ποδοσφαιριστής μου. Χάσαμε και το αριθμικό μειονέκτημα. Και αναγκαστικά αλλάξαμε το σχεδιασμό μας για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης σε αυτό το διάστημα προσπάθησε να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Είχε υπομονή στο παιχνίδι της. Δεν είχε όμως τα τελειώματα στην αιστεία μας κοντά. Είχε δύο φάσεις, αποστημένα από έξω από την περιοχή. Αλλά πιστεύω οι κραυγαλές και ευκαιρίες ήταν οι δικές μας το πρώτο ημίχρονο. Μία με το Θοδουλίδη, νομίζω, και μία με το Χαϊτίδη. Που αν ενεργούσαμε σε πρώτο χρόνο, ίσως ευτυχούσαμε να προηγηθούμε. Κρατάω το θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Εύχομαι και στην ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης να πετύχει το στόχο της. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Εθνικού για την φιλοξενία της και εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μου για την προσπάθεια που κατέβαλαν σε ένα δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος έπαιζε διπλή άμυνα ζώνης από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού. Είχαν στόχο να πάρουν την ισοπαλία και καλά κάναν. Όταν ο φύλακας μας ήταν θεατής σήμερα, προσπαθήσαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχαμε και το άγχος φυσικά. Όντως έλειπε τελική πάσα, δεν βοήθησε και ο αγωνιστικός χώρος και ο αέρας λίγο σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα δεν είχαμε και το καθαρό μυαλό που χρειαζόταν. Είχαμε τρεις φάσεις καλές, δεν μας έκανε τα κέφια η μπάλα. Όταν παίζει μια δύσκολη ομάδα, η οποία αμήνονταν πάρα πολύ καλά και αν βλέπατε, ήταν από το κέντρο και κάτω και ήταν πολύ σωστή η αμυντική τους διάταξη. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Η πιο μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, του κόσμου, να μπορεί να διασπάσει έτσι εύκολα μια αμυντική, σωστή συμπεριφορά. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο και στην ομάδα του. Ήρθαν για να πάρουν δύο αποτελέσματα, πήραν αυτό που χρειαζόταν. Εμείς προσπαθήσαμε, δεν μας έκανε τα κέφια η μπάλα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέχρι τη τελευταία αγωνιστική. Είναι παγίδα το σημερινό αποτέλεσμα για τον Εθνικό. Ορίστε. Είναι παγίδα.
Δεν μπορώ να πω. Τα παιδιά προσπάθησαν. Σίγουρα, εμείς θέλουμε να πάρουμε το τρίποντο. Αν είναι δυνατόν. Θέλαμε να πάρουμε τους τρεις πόντους και γι' αυτό κατεβήκαμε. Και γι' αυτό τα παιδιά προσπάθησαν, πίεσαν, τα πάντα κάναν. Τα πάντα. Το μόνο που έλειπε ήταν τον γκολ. Προσπαθήσαμε, φτάσαμε στην νηστεία, στην περιοχή επάνω. Είχαμε και τρεις τέσσερις καλές φυρίες. Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στον γκολ και στις λεπτομέρειες. Το έχω πει και πιο μπροστά. Είναι 3-4 παιχνίδια. Αυτή είναι αγωνιστική. Όπως θα κρυθεί το πρωτάθλημα, έλεγα. Το Αγιονίρ θα κρίνει την κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός θα κρυθεί και το πρωτάθλημα. Σημαίνουν την καβάλα που κέρδισε και το δικό μας το παιχνίδι, αν κερδίζαμε, τελείωνε η κατηγορία σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς δεν μας έκανε τα κέφια η μπάλα. Άμα δείτε τη φάση τώρα του γκολ, εγώ που νόμιζα ήταν γκολ. Και τη φάση του Φλόρου, σε ρωτώ το Σούντε εκεί πέρα που πήγε μέσα, και το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο δικός μας ο παίκτης, λέω πήγε στο γάμα η μπάλα. Άλλη μια φάση, πρώτο ημίχρονο, περνάει πάλι στη ρίζα από το δοκάρι. Πόσες ευκαιρίες πρέπει να έχει τέτοια παιχνίδια, όταν παίζει και ο αντίπαλος είναι σωστά οργανωμένα με την αμυντική αυτή συμπεριφορά την καλή. Αλλά είπαμε, έλειπε η τελική πάσα. Είναι πολύ σημαντικό. Το άγχος υπάρχει. Αλλά είπαμε από εδώ και πέρα, στεναχωρηθήκαμε όλοι τα παιδιά, στεναχωρήθηκαν τα δά μέσα. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε, δεν βλέπουμε πίσω το παιχνίδι μας, τελειώσαμε, βλέπουμε μπροστά. Στο χέρι μας εξαρτάται, στα πόδια μάλλον των παιδιών και των όλων εδώ πέρα μέσα, εξαρτάται να σώσουμε την ομάδα. Και πιστεύω ότι στο τέλος η ομάδα θα σωθεί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είχαμε δύο και σήμερα και προχθές με την Αρνέα, δικαιούμαστε κάτι παραπάνω. Αυτά. Ήθελα να πω όμως και για τους φιλάθλους του Εθνικού. Πράγματι σήμερα μας βοήθησαν, ήρθαν εδώ πέρα να μας βοηθήσουν, μας ενισχύσουν τα παιδιά. Θέλω να του δώσω και αυτού συγχαρητήρια. Πραγματικά του χρειάζεται η ομάδα, του χρειαζόμαστε όλοι και στα τελευταία και στα 2-3 παιχνίδια που μέναν. Του θέλουμε κοντά μα και πιστεύω ότι μαζί τους, πιστεύω ότι θα τα κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε την ομάδα. Του χρειαζόμαστε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.